Όλης υπάρχει ετοιμότητα να δούμε αν θα προβεί σε κάποια δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό που χρειάζεται είναι ψυχραιμία, σύνεση, ορθή διπλωματική χείριση. Καμία απολύτως ανησυχία, δεν αισθάνομαι ότι θα πρέπει να διακρίνει τον οποιοδήποτε. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με φύλλα κράτη, προσπαθούμε με κάθε τρόπο, επαναλαμβάνω, να αντιμετωπίσουμε την όποια κατάσταση ενδεχόμενα επιδιώκει η άλλη πλευρά να δημιουργήσει, να αποφευθεί οτιδήποτε το οποίο θα θέσει σε κίνδυνο, είτε την ασφάλεια, είτε γενικότερα την πορεία μας με ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και τους ενεργειασμούς μας δεν μπορώ να δώσω ερμηνεία στις αποφάσεις του κ. Ακίντζη. Εγώ δήλωσα ότι είμαι έτοιμος να συναντηθώ προκειμένου να ανοιχνεύσουμε προς τα που ο καθένας σκέφτεται ή θέλει να προχωρήσει. Αναμένω. Λοιπόν, πάρε κυρίε και κύριοι, ήταν η γλώσσα του Πρόεδρου Δημοκρατία. Καταρχά, η τοποθέτηση του Πρόεδρου Πάρη ήταν για το θέμα των όσων ακούγονται τα τελευταία 24 ώρα σε πιο επιθετικό τόνο από πλευρά τη τοπική πλευρά. Ο Πρόεδρο Αναστασιάδη τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία και ότι γίνονται όλα τα διαδήματα. Ενώ στο δεύτερο σκέλο τη τοποθέτηση, σε σχέση με το πώ θα αναμένεται να υπάρξει τοποθέτηση από πλευρά του κ. Ακίνδη για το πώ θα γίνει, αν θα υπάρξει ανταπόσπιση ουσιαστικά και στο δείπνο στο οποίο παραβεβαίωσε, διατύπωσε την πρόσκληση του πρόεδρου Αναστασιάδη για μια πρώτη συνάντηση με τον κύριο Ακιντζή. Όπως ανέφερε και ο πρόεδρος, είναι σε αναμονή, δεν μπορεί να ερμηνεύσει ακόμη τη στάση του κυρίου Ακιντζή. Να σημειώσουμε πάλι ότι οι δηλώσεις έχουν γίνει μόλις ολοκληρώθηκαν. Τα συγχαρητήρια που έδωσε το διπλωματικό σώμα και το προξενικό σώμα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας με την ευκαιρία της πανεκλογής του στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Το διπλωματικό σώμα και οι πρόξενοι που βρίσκονται στην Κύπρο έχουν δώσει τα συγχαρητήρια στον πρόεδρο από τις 12 η εκδήλωση και αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Αναστασιάδης παραθέτει δεξίωση στους ξένους διπλωμάτες και βλέπουμε και πλάνα τα οποία αυτή τη στιγμή τραβάει και ο συνάδελφος Μανώλης Σπανός. Από το διπλωματικό σώμα είναι μια παρουσία σχεδόν όλων των ξένων διπλωματών. Εντοπίσαμε κάποιες απουσίες, μάλλον θα απουσιάσουν στο εξωτερικό όπως είναι η Αμερικάνα πρέσβυρα, δεν την είχαμε δει, θα δοκιμάζανε για να δούμε και πώς τοποθετείται και η Αμερικανική πλευρά εν ώψη και των κινήσεων που θα κάνει και η Exxon Mobil στην Κυπριακή ΑΟΣ. Ενώ εμείς δουλεύουμε τον Ρώσο και πρέπει να τα λέμε τον πρόεδρο. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ζωντανό ρεπορτάζ και θα είμαστε μαζί σου αν προκύψει οτιδήποτε το νεότερο. Εμείς κυρίες και κύριοι.